Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι διεργασίες αποκρατικοποίησης των εμπορικών δραστηριοτήτων στο λιμάνι της Λεμεσού, δήλωσε ο Υπουργός Συγκοινωνιών Μάριος Δημητριάδης και διαβεβαίωσε πως είναι εντός των χρονοδιαγραμμάτων του μνημονίου. Σημασία είναι και ότι το έργο προχωρεί αποφασιστικά και σύντομα θα είμαστε σε θέση να έχουμε περισσότερα νέα. Αλλά ας κάνουμε λίγη υπομονή, σημασία είναι να κάνουμε δουλειά και μετά να την παρουσιάσουμε. Ο Μάριος Δημητριάδης ανέφερε ακόμη πως οι διεθνείς δανειστές έχουν μείνει πλήρως ικανοποιημένοι για τις ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με το άνοιγμα των εθέρων. Στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων με την Τρόικα βρέθηκε στο μεταξύ και το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Επιτάπητος στέθηκαν οι δύο μελέτες για την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων και του πολυασφαλιστικού, τα πορίσματα των οποίων είναι καθοριστικά για την βελτίωση των προσχεδίων των νομοσχεδίων για εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Η Τρόικα διαπίστωσε ότι το ΓΕΣΥ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τα οποία αφορούν την καθυστέρηση στη λειτουργία του λογισμικού, με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος να μην τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για πλήρη εφαρμογή του έως την 1η Ιουλίου του 2016. Στις σημερινές συναντήσεις συζητήθηκαν επίσης οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υπηρεσία, ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας και οι καθυστερήσεις στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας. Ενώ το απόγευμα οι τεχνοκράτες της Τρόικα ενημερώθηκαν από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για τους στόχους που έχουν τεθεί για αύξηση των τουριστών.